Έχεις κάρτες? Όχι. Μπαίνει και στο YouTube μετά. Έχει, είναι και στο YouTube. Ανεβασμένο, το έχετε ανεβάσει. Ναι. Ναι. Άμα απαντήσω θα το ψάξω να το βρω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλησπέρα σας εδώ από το γήπεδο των Βρυλισσιών. Το sportaltv.gr είναι παρόν σε ένα ακόμη ραντεβού για το Παναθηναϊκό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά και τον πρώτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας, το μεγάλο τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον Κένταυρο Βρυλισσιών και τον ΑΟ Βρυλισσιών. Ένα μάτς που θα κρίνει παραμονή και για τις δύο ομάδες, καθώς θέλουν πάση θυσία βαθμό ή βαθμούς για να έχουν ελπίδες να παραμείνουν στην κατηγορία. Βέβαια το πρωτάθλημα του πρώτου ομίλου έχει ακόμη δρόμο, αλλά είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Ο Κένταυρος, ο οποίος είναι στη 10η θέση με 35 βαθμούς, ο τυπικά γηπεδούχος Κένταυρος είναι στην 10η θέση με 35 βαθμούς. Με νίκη θα κάνει πολύ μεγάλο βήμα παραμονής. Προέρχεται από την νίκη και φέρει ισοπαλία 1-1 εντός με τη Λαύρα Αργυρούπολης και έχει ιτηθεί 4-1 εκτός από την Ανθούπολη. Την άλλη, τα Βρυλίσσια είναι στη 13η θέση στην ζώνη των Μπαράζ, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Είναι 3 πόντους πάνω από το Γαλάτσι. 2 κάτω από τα Ηλίσια 2004 που και αυτά παίζουν εντός σήμερα. Προέρχεται από ήττα 2-1 εκτός έδρας από τα Ηλίσια 2004, εντός έδρας με συγχωρείτε τα Βρυλίσσια. Είχαν ιτηθεί εκτός 1-0 από την Αρμενική, ενώ πριν 3 εβδομάδες, πριν 3 Κυριακές, είχαν επικρατήσει 2-0 του Γαλατσίου σε ένα μάτς που επίσης παρακολουθήσατε ζωντανά από το sportaltv.gr. Να πάμε και γρήγορα συνθέσεις των δύο ομάδων για τον Κένταυρο. Κάτω από τα δοκάρια με το νούμερο 1 ο Κάρο, με το νούμερο 2 ο Μαντόπουλος, με το νούμερο 3 ο Πουκαμισάς, με το νούμερο 4 είναι ο Τούντας, με το νούμερο 5 ο Τσιπούρας, με το νούμερο 6 ο Κουτσουβέλης, με το νούμερο 7 είναι ο Μανίκας, με το νούμερο 8 ο Καζάκος, με το νούμερο 9 ο Δέτσης, με το νούμερο 10 ο Μπότσι και με το νούμερο 11 ο Νικολαίδης. Απ' την άλλη, για τα Βρυλίσσια, με το νούμερο 1 ο Τσουκαλάς, με το νούμερο 2 ο Κυρκυλής, με το νούμερο 3 ο Δημητρέλος, με το νούμερο 4 ο Βάγκερ, με το νούμερο 5 ο Γκρέκος, με το νούμερο 6 ο Πρόντα, με το νούμερο 7 ο Σταυρόπουλος, με το νούμερο 8 ο Κλάδης, με το νούμερο 9 ο Λιάτης, με το νούμερο 10 ο Ντέντια, με το νούμερο 11 ο Κατσιμίχας. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Παπαπέτρου με βοηθούς τους Δανέζη και Νάρη. Και όλα είναι σχεδόν έτοιμα για να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο παιχνίδι με τα Βρυλίσσια να είναι στη σέντρα, τα τυπικά φιλοξενούμενα Βρυλίσσια. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της αναμέτρησης αυτής. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά από το sportaltv.gr σε περιγραφή Μπάμπη Πουλούτσι και τεχνική υποστήριξη από τον τηλέμαχο Τριανταφυλλίδη. Κύριος Παπαπέτρου συνεννοείται με τους βοηθούς του. Τις τελευταίες λεπτομέρειες ελέγχονται τα δίχτυα στις δύο εστίες. Συνεφιασμένος ο καιρός εδώ στα Βρυλίσσια. Ας ελπίσουμε όλοι να μην βρέξει. Να πάνε καλά τα πράγματα. Είναι κρίσιμο το μάτς και για τις δύο ομάδες και ενδεχομένως η βροχή να κάνει δύσκολα τα πράγματα. Εδώ στο τοπικό ντέρμπι. Και σέντρα στο παιχνίδι με τους παίχτες του ΑΟ Βρυλισσίων να προσπαθούν να κάνουν την πρώτη επίθεση. Τα αριστερά παίρνει την κεφαλιά εκεί ο Λιάτης, αλλά δεν προλαβαίνει ο Κατσιμίχας. Ψηλά η μπάλα τώρα. Απομακρύνει σε πλάγιο ο Δημητρέλος. Το πλάγιο εκτελέστηκε ξανά. Απομακρύνει σε νέο πλάγιο ο Δημητρέλος. Απομάκρυνε αυτή τη φορά το πλάγιο για τα Βρυλίσσια μετά την παρέμβαση του Τούντα. Το πλάγιο εκτελέστηκε, χάθηκε η μπάλα. Κένταυρο προσπαθεί να βγει πάλι μπροστά. Βγαίνει δυνατά ο Κυρκυλής εκεί και κλέβει την μπάλα. Ανοίγει, υποφελείται από Καμισάς και κόβει. Αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και έχουμε το πλάγιο. Το πλάγιο για τον ΑΟ Βρυλισσίων. Thank you.
Να φάω τώρα για τον Κένταυρο. Τώρα ο Τούντας γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Κάρο, που θα δώσει συνέχεια. Πάσα ξανά στη φορά και τον Τσιπούρα. Εκείνος ψάχνει το γέμισμα, κόβει ο Κλάδης. Νέο γέμισμα τώρα τον Κλάδη με στόχο τον Κατσιμίχα. Εκεί βγαίνει δυνατά ο Τούντας, αλλά δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Το σουτ! Καλό! Θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια ο Κάρο. Να λοιπόν η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς. Στο δεύτερο λεπτό. Ένα σουτ που βρήκε τον Κάρο σε ετοιμότητα, ωστόσο ο οποίος μπλόκαρε. Τώρα οι παίχτες του Κένταυρου προσπαθούν να βγουν μπροστά. Από τα αριστερά ωραία η κίνηση του Νικολαίδη. Δεν μπορεί να ξεπεράσει όλους τους αντιπάλους του και έχουμε και το out. Κυρκυλής έβαλε την κόντρα. Κέρδισε και το out. Η συνέχεια με ελεύθερο. Στη μεσαία γραμμή ο Πρόντα πήρε την κεφαλιά. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Τώρα είναι ο Μπότσι. Ανοίγει στα δεξιά για τον Καζάκο. Ο Καζάκος υπό την πίεση του Δημητρέλου. Κρατάει. Προσπαθεί να ανοίξει. Βγαίνει ωραία και κόβει ο Κατσιμίχας. Αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου με πλάγιο. Πρέπει να έχει πρόβλημα ο ήχος. Μου λέει ο Χαρόπλος μια κουβέντα, ένα ημίχρονο θα λες. Για δες το. Ένα φάουλ τώρα. Γαβριλίση εκτελέστηκε. Κεφαλιά πήρε εκεί ο Λιάτης. Ξανακερδίζουν οι γεπεδούχοι. Τον Νικολαίδη πιέζεται εκεί δυνατά από τον Κλάδη. Θα περάσει την μπάλα ωστόσο στον Κουτσουβέλη. Εκείνος με τη μία έδωσε για τον Μπότσι, αλλά μπαλά έχει περάσει πλάγιο out. Που εκτελέστηκε γρήγορα. Δεν μπορούν να αλλάξουν την μπάλα παίχτες των Φιλισσίων σε μεσαία γραμμή και χάνουν. Κόντρισε και στη μεσαία γραμμή. Οι παίχτες των Βερλισσίων κερδίζουν την μπάλα. Ωστόσο δεν μπορεί να περάσει και ο Λιάτης. Ο Καζάκος κέρδισε. Η μπάλα φτάνει στο Δημητρέλο τώρα, ο οποίος ψάχνει το γέμισμα την άλλη πλευρά. Με στόχο τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος κατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά χάνει. Και έχουμε το πλάγιο για τον Κένταυρο. Πλάγιο που κέρδισε όπου καμισάς. Φάουλ τώρα στη μεσαία γραμμή για τα Βρυλίσια. Θα εκτελέσει ο Κλάδης. Αρκετός κόσμος πάει προς τα καρέ του Κάρο. Φάουλ εκτελείται. Μπαλε περνάει από όλους και πάει στα αριστερά στον Λιάτη. Ο Λιάτης κρατάει τώρα, θα σεντράρει. Το σούτ εκεί γυριστό. Δεν ήταν σούτ ακριβώς. Έφυγε μπάλα από το Σταυρόπουλο εκεί. Κατέληξε ξανά στον Λιάτη αριστερά. Λιάτης πιέζεται εκεί και χάνει την μπάλα από την πίεση του Μαντόπουλου. Χάθηκε ευκαιρία για τα Βρυλίσια εδώ να απειλήσουν. Το προσπάθεια του Σταυρόπουλου ήταν πολύ κακή. Καραπλάγιο για τα Βρυλίσια. Θα εκτελέσει ο Δημητρέλος. Ωραία, ο Κατσιμίχας κατεβάζει και ψάχνει απέναντι το Σταυρόπουλο. Δεν περνάει πάσα του. Ωστόσο, ο Σταυρόπουλος προσπαθεί να κερδίσει πολλές μονομαχίες εκεί. Ο Κατσιμίχας τελικά
πάλι με την μπάλα. Άφησε στον κλάδι και ενώ ανοίγει στα δεξιά για τον Κυρκυλή. Κυρκυλής περνάει για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος κρατάει ωραία. Γυρίζει προς τα πίσω τώρα για τον Βάγκερ που είναι ελεύθερος και εκείνος θα αλλάξει παιχνίδι. Με στόχο το Δημητρέλο δεν είναι καλή. Η πάσα του κόβει ωραία ο Καζάκος. Δεν περνάει πάσα του όμως ο Δημητρέλος είναι εκεί και κόβει. Ανοίγει στα αριστερά τώρα για τον Ελιάτη. Ο Ελιάτης ξανά πολύ ωραία για τον Δημητρέλο. Ευκαιρία επίθεση εδώ για τα Βρυλίσια. Για να δούμε ο Δημητρέλος ξεπερνάει ωραία τον αντίπαλό του. Δεν υπάρχει κάτι λέει διαιτητής ο κύριος Παπαπέτρου. Και έχουμε συνέχεια με out. Ελεύθερο. Ο Λιάτης παίρνει την κεφαλιά. Το μακρύνουν οι γηπεδούχοι. Μπάλα πάει ξανά στο Λιάτη. Με τη μία για τον Δημητρέλο. Δημητρέλος κρατάει. Πάσα για τον Κατσιμίχα. Εκείνος ανοίγει πάρα πολύ ωραία στο Λιάτη από τα αριστερά. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ωστόσο ο Λιάτης και κερδίζει ο Τούντας. Ποιος με τη μία γεμίζει. Εκείνο Βάγκερ άφησε για τον Κλάδη. Ο Κλάδης για τον Πρόντα. Ξανά άνοιγμα δίνει. Είναι καλό. Ο Νικολαίδης έχει μπει στην πορεία της μπάλας και κερδίζει και θα πάρει και το φάουλ συνέχεια από τον Κλάδη. Α, το γέμισμα βγαίνει εκεί. Ο Τσουκαλάς και μπλοκάρει. Δίνει συνέχεια με βολέ. Τροματοφύλακα των Βρυλισσιών. Σταυρόπουλος κατεβάζει. Πρώτα με τη μία την πάσα και τον Κατσιμίχα. Και τον Κατσιμίχα πρέπει να ήταν εκείνος που πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν υπήρχε κανείς συμπαίκτης του εκεί. Δύο φορές ακούγεται στο streaming. Ακούγεται το ήχος δύο φορές. Ό,τι λες, δύο φορές. Ένα πλάγιο τώρα για τα Βρυλίσσια. Δημητρέλος εκτελεί για τον Ηλιάτη. Εκείνος κρατάει δύσκολα την μπάλα του αγωνιστικού χώρου και τη χάνει. Απομάκρυνε ο Μαντόπουλος. Βάγκερ κάνει το γέμισμα. Προσπαθεί και να κατεβάσει ο Ντέντια. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να απομακρύνουν όμως και οι γηπεδούχοι. Τελικά ο Τσιπούρας είναι αυτός που θα δώσει τη λύση. Στη μεσαία γραμμή κέρδισε. Κυρκυλής, ο Κλάδης τώρα προσπαθεί να κατεβάσει. Ξανά ο Κυρκυλής. Κάνει ωραία κούρσα από τα δεξιά και βγάζει τη σέντρα και έχουμε το κόρνερ. Δεν την παρέμβαση του Τσιπούρα. Κόρνερ για τα Βρυλίσσια που δείχνουν να έχουν μπει πιο δυνατά στο μάτς. Κόρνερ εκτελέστηκε, η μπάλα περνάει από όλους, θα έχουμε νέο κόρνερ από την παρέμβαση του Μαντόπουλου. Κόρνερ θα εκτελεστεί τώρα. Τελείται, δεν μπορεί να κάνει την προβολή ο Ντέντι, αλλά έχουμε νέο κόρνερ. Κόρνερ εκτελείται ξανά, αυτή τη φορά στο δεύτερο δοκάρι εκεί. Δεν μπορεί ο Κλάδης, προσπαθεί να ξαναγεμίσει ο Βάγκερ, αλλά δεν πέρασε η πάσα του. Μπαλά τώρα φτάνει στο Δημητρέλο. Ψάχνει εκείνος ξανά το γέμισμα. Κόβει τελευταία στιγμή ο Πουκάμισσας. Σουτ τώρα. Νέο κόρνερ. Κόρνερ εκτελέστηκε εκεί δύσκολο. Προσπαθούν να απομακρύνουν οι γηπεδούχοι. Λίγα κερδίζουν την μπάλα αφού την έβγαλαν εκτός περιοχής και τώρα ψάχνουν την αντεπίθεση. Την παλιά προς τον Νικολαίδη είναι και ο Κυρκυλής. Να δούμε ποιος θα προλάβει. Ο Κυρκυλής τελικά είναι αυτός που απομακρύνει σε πλάγιο. Και κόβει έτσι γρήγορα την αντεπίθεση. Προσπάθησαν να βγάλουν οι γηπεδούχοι.
ξανά ο Νικολαίδης γυρίζει πίσω. Μπαλά φτάνει στον Μπότσι. Ο Μανίκας δεν κάνει καλή πάσα, μπαλά περνάει πλάγιο. Και εκτελέστηκε δυνατά η μπάλα, περνάει από όλους, φτάνει στον Τέντια. Εκείνος δεν μπορεί να κοντρολάρει, χάνει. Κερδίζουν και παιδούχοι με τον Μπότσι τώρα στη μεσαία γραμμή. Άνοιγμα δυνατό για τον Καμισά. Για τον Νικολαίδη, με συγχωρείτε. Ήταν δύσκολο να προλάβει και έχουμε το πλάγιο. Να την πάνε βάση του Γκρέκου. Εκτελέστηκε. Ένα γέμισμα τώρα κόβει την μπάλα τον Γκλάδη. Ο Κατσιμίχας ψηλά κέρδισε την κεφαλιά. Απομακρύνει ο Κυρκυλής. Έχει ο Λιάτης εκεί με τον Μαντόπουλο. Ο Μαντόπουλος αφήνει την μπάλα να πέρασει πλάγιο. Λέγει εκτελέστηκε ο Δημητρίος. Πήρε την κεφαλιά. Δυνατό μαρκάρισμα. Και φάουλ. Που κέρδισε ο Κατσιμίχας. 12 λεπτό το αγώνα. Κένταυρος Βρυλισσίων. Ο Βρυλισσίων 0-0. Μεγάλο ντέρμπι. Μέσα στις δύο μας που θέλουν βαθμό και την παραμονή. Τώρα μέσα στην περιοχή ο Ντέντια πλασάρει. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται εκεί για τα Βρυλίσσια. Νέο γέμισμα το Λιάτη. Κεφαλιά πάσα ο Κατσιμίχας. Προσπαθεί εκεί να πιάσει το σούταλα. Είναι κακό. Μπάλα περνάει ψηλά, out. Το γυριστό σου του Κατσιμίχα. Τρομερή ευκαιρία εδώ, 12 λεπτό κατά Βρυλίσσια. Ο Ντέντια μετά την εκπληκτική προσπάθεια του Δημητρέλου βρέθηκε σε θέση βολής. Πλάσαρε ωραία, αλλά ο Κάρο ήταν εκεί και απομάκρυνε. Τελευταία στιγμή. Στη συνέχεια. Κεφάλια πάσα του πρώτα στον Κατσιμίχα. Και το γυριστό σου του τελευταίου μπάλα πέρασε ψηλά, out. Άφηκε μια καλή στιγμή εδώ και τα Βρυλίσσια που σας είπαμε έχουν μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι. Ο Κένταυρος προσπαθεί κυρίως να διαφυλάξει το 0 στα μετόπισθεν και ψάχνει και μια αντεπίθεση για να απειλήσει. Δεν την έχει βρει μέχρι τώρα. Να δούμε αν θα μπορέσουν να αντέξουν βέβαια και τα Βρυλίσσια σε αυτό το ρυθμό που πιέζουν πολύ ψηλά από νωρίς. Κυρκυλής τώρα έκοψε, κρατάει την μπάλα. Όχι, δεν την κρατάει τελικά ο Σταυρόπουλος εντός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε πλάγιο για τον Κένταυρο. Στην μεσαία γραμμή τώρα προσπαθεί να ανέβει ο παίχτης του Κένταυρου. Με τον Μαντόπουλο δεν περνάει πάσα του κόβει ο Δημητρέλος. Γέμισμα τώρα από τον Μανίκα. Ο μάκρινο Κυρκυλής λάθος όμως. Τώρα Δημητρέλος δεν μπορεί και να κόψει μπερδέματα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Γκρέκος έρχεται να σώσει την κατάσταση, να απομακρύνει σε πλάγιο για τον Κένταυρο. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Μαντόπουλος. Στόχο τον Μπότσι δεν περνάει πάσα του. Προσπαθούν να βγάλουν οι παίχτες του το Βρυλισσίων την περιοχή τους. Ο Δημητρέλος εκεί κερδίζει την μπάλα. Παίρνει και το φάουλ. Έξυπνη κίνηση του Δημητρέλου. Τσίμπησε την μπάλα μπροστά από τον Καζάκο. Τελευταίος τον ανέτρεψε. Έχουμε το φάουλ για τα Βρυλίσσια. Τέλεσε ο Βάγκερ. Παίρνει την διαφαλιά ο Λιάτς. Βάλα κόντρα όμως και στο Μαντόπουλο. Έχουμε πλάγιο για τα Βρυλίσσια. Στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Κένταυρος Βρυλισσίων. Α, Βρυλίσσια 0-0. Τα Βρυλίσσια να έχουν μια πολύ καλή στιγμή στο παιχνίδι. Διπλή ευκαιρία. Στο 12 με τους Ντέντια. Αρχικά να, ο οποίος νικήθηκε από τον Κάρο και στη συνέχεια το σούτ του Κατσιμίχα πέρασε ψηλά, out. Ο Μπότσι τώρα για τον Κένταυρο κερδίσει μεσαία γραμμή. Δεν μπορεί να πάρει λίγο κόντρες, αλλά έχει πάρει το φάουλ από την παρέμβαση του Πρόντα.
φάουλ εκτελέστηκε. Μακρύνει ο Βάγκερ λαθασμένα. Κόντρα και στο Δημητρέλος, ως να βρει και στο χέρι του. Διαιτητής λέει να συνεχίσει το παιχνίδι. Γεμίζει ο Δημητρέλος. Απομάκρυνε ο Τούντας. Κατεβάζει ο Μπότσι. Ωραία κίνηση ανάμεσα από δύο αντιπάλους του. Η πάσα στον Δέτσι, ο οποίος είναι σε θέση offside όμως. Και σταματάει εδώ η προσπάθεια, η επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων. Φαουλ εκτελέστηκε. Το offside μάλλον εκτελέστηκε από τον Βάγκερ. Απομάκρυνε ο Μαντόπουλος. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ο Καζάκος και έχουμε πλάγιο για τα βρυλίσια. Έχουμε πλάγιο για τον Κένταυρο αφού ο Λιάτζης δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ. Κερδίζουν την μπάλα ξανά, έπαιξε στον Βρυλισιόν. Ωραία κίνηση του Κατσιμίχα, ο οποίος παίρνει το φάουλ από την παρέμβαση του Μανίκα. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Κλάδης για τα Βρυλίσια. Ψάχνει το γέμιζο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει εύκολα στα χέρια του Κάρο. Έχουμε πλάγιο για τον Κένταυρο. Κίνδυνα εκεί, αλλάζουν την μπάλα πέρα του Κενταύρου. Ο Τούντας εκεί τώρα πιέζεται, κρατάει πολύ ωραία την μπάλα. Μπορεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του, τελικά έφυγε για τον Μανίκα, εκείνος ψάχνει το γέμισμα. Ο Βάγκερ εκεί πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω, κέρδισε ωστόσο το φάουλ. Φάουλ, αλλά περνάει ωραία για τον Λιάτη. Έχει ευκαιρία τώρα να σεντράρει και θα το κάνει. Και ο Σταυρόπουλος. Φάση σταματάει. Υπήρξε φάουλ. Συνέχεια με τους παίχτες των κυπεδούχων. Εκεί ο Νικολαίδης πάρει το φάουλ. Τον Δημητρέλο. Στα δεξιά τώρα ο Νικολαίδης και πήγε στα αριστερά ο Καζάκος. Έχει ξεκινήσει ανάποδα. Φάουλ εκτελέστηκε δύσκολα και ο Κυρκυλής. Βάγκερ προσπάθησε να απομακρύνει και αυτός. Τώρα Δημητρέλος γεμίζει, δεν είναι καλή η πάσα του. Τσιπούρας ελέγχει, ανοίγει στα αριστερά για τον Πουκάμισα. Πουκάμισα, ωραία πάσα για τον Κουτσουβέλη. Εκεί χάνει την μπάλα τον Κλάδη. Σωστά, όπως λέει ο διαιτητής, χωρίς φάουλ. Αλλαγή παιχνιδιού, ο Λιάτης κρατάει την μπάλα και ψάχνει το άνοιγμα. Πολύ ωραίο. Είναι ο Ντέντια τώρα σε θέση βολής, έχει μεγάλη ευκαιρία. Πλασάρι, γκολ για τα Βρυλίσια! Γκολ για τα Βρυλίσια με τον Ντέντια. Εκπληκτική πάσα. Όλα τα λεφτά η πάσα του Λιάτη. Είδε τον Ντέντια να φεύγει από τα δεξιά μόνος του. Έκανε εξαιρετική πάσα ο Ντέντια. Προχώρησε όσο χρειαζόταν. Είδε τον Κάρο εκτός θέσης και στο 20 λεπτό ανοίγει το σκορ για τα Βρυλίσια. Να λοιπόν που τα Βρυλίσια μπαίνουν πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Παίρνουν το προβάδισμα στο σκορ. Με τον Ντέντια στο 20 λεπτό. Σας είπαμε από την αρχή του αγώνα τα Βρυλίσια έχουν επιβάλει το ρυθμό τους. Έχουν μπει πολύ πιο δυνατά. Είχαν διπλή ευκαιρία στο 12 με τους Ντέντια και Κατσιμίχα τώρα, ωστόσο φτάνει μια φάση που ανήκει η μισή στην εκπληκτική έμπνευση του Λιάτη. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ήταν εκπληκτικό και το τελείωμα του Ντέντια, έκανε φοβερό πλασέ. Λόμπα πάνω από τον Κάρο. Έχουμε ένα δυνατό φάουλ στη μεσαία γραμμή.
Τσιμίχας δεν έχει. Κάτι σοβαρό θα συνεχίσει το παιχνίδι. Συστάσεις από τον κύριο Παπαπέτρου. Το μαρκάρισμα αυτό που έκανε ο Μανίκας. Φαουλ εκτελέστηκε. Ο μακρινό Μανίκας κατεβάζει ο Μπότσι. Ωραία κίνηση και τώρα έχει την ευκαιρία να βγει μπροστά. Ο Κένταυρος είναι καλή η πάσα. Τελευταία στιγμή. Ο Βάγκερ απομακρύνει πιο μακριά ο Κυρκυλής. Κάνει καλό κοντρόλ ο Τσιπούρας. Διεκδικεί η μπάλα ο Ντέντια. Ένας θα την κατεβάσει. Κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου και ανοίγει πίσω του για τον Πρόντα που είναι ελεύθερος. Με τη μία δεξιά στον Κυρκυλή. Ο Κυρκυλής προσπάθησε να γεμίσει μπάλα κόντραρε. Ο Πρόντα παίρνει την κεφαλιά. Κυρκυλής εκεί χάνει. Έχουμε πλάγιο για τα βρυλίσια. Τελέσκη μπάλα χάθηκε. Ο Μπότσι στη μεσαία γραμμή. Ο Κλάδης παίρνει τις κόντρες. Ωραία ο Λιάτσης με τη μία για τον Κλάδη. Τελευταία στιγμή απομάκρυνε ο Τούντας. Εκεί κεφαλιές ανάμεσα στον Βάγκερ και τον Δέτσι. Τελικώς υπάρχει φάουλ. Φάουλ για τον Κένταυρο που είναι πίσω στο σκορ το 20 λεπτό για να δούμε αν θα μπορέσει να αντιδράσει. Ο Λιάτσης παίρνει την κόντρα αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για τον Κένταυρο. Μαντόπουλος. Ο Νικολαίδης πιέζεται από δύο αντιπάλους. Ο Δημητρέλος πάρει και την κόντρα και το πλάγιο. Τώρα οι γηπεδούχοι είναι αυτοί που ανεβαίνουν ψηλά για να πιέσουν. Έχει αλλάξει το σκηνικό. Γεμίζουμε από τον Μανίκα. Βγαίνει δυνατά ο Κυρκυλής. Η μπάλα στον Κουτσουβέλη. Ο Κουτσουβέλης άφησε για τον Πουκάμισά. Εκείνος κάνει ωραία τρίπλα. Ψάχνει και χώρο εκεί. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τελευταία στιγμή ο Βάγκερ τώρα. Ο Γκρέκος είναι αυτός που απομακρύνει. Αλλά στον Κουτσουβέλη εκεί προσπαθεί να ελιχθεί. Στα αριστερά είναι τώρα ο Καζάκος. Δεν μπορεί να περάσει τον αντίπαλό του. Ωστόσο παίρνει το κόρνερ. Κόρνερ με εκτελεστή τον Μανίκα για τον Κένταυρο. Δυνατά εκτελεσμένο το κόρνερ. Μπάλα περνάει από όλους. Πάει στα δεξιά στον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης κατεβάζει. Πιέζεται ωστόσο κρατάει. Ψάχνει συμπαίκτη του ελεύθερο. Θα χάσει και την κόντρα από την παρέμβαση του Λιάτη. Έχουμε πλάγιο για τα βρυλίσια. Και λήξη συνέγερ μου. Στην αισία των φιλοξενούμενων. 25ο λεπτό. Κένταυρος Βρυλισσίων. Βρυλίσσια 0-1. Από το 20 με τον γκολ του Ντέντια. Ένα ακόμη παιχνίδι που έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά από το sportaltv.gr. Σε περιγραφή Μπάμπη Πουλούτσου και τεχνική υποστήριξη του τηλέμαχου Τριανταφυλλίδη. Πλάγιο εκτελέστηκε από τον Δημητρέλο. Νέο πλάγιο από την κεφαλιά του Μανίκα. Το τοπίο εδώ στα Βρυλίσσια. Βρυλίσσια σκοτεινιάζει όλο ένα και περισσότερο. Δύσκολα, μάλλον θα αποφύγουμε τη βροχή. Πλάγιο εκτελέστηκε. Ο μάκρινε ο Βάγκερ. Ωραία το τακουνάκι του Κλάδη. Ο Κατσιμίχας ελέγχει. Άφησε στο Δημητρέλο εκείνος με τη μία για τον Κλάδη. Αυτός για τον Μπρόντα. Ωραίο ποδόσφαιρο
από τους παίχτες των Βρυλισσιών. Κράτησαν ωραία την κατοχή, αλλά ωστόσο η τελευταία πάσα του πρώτα ήταν λαθασμένη. Τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά οι γηπεδούχοι. Τελευταία στιγμή κόβει ο Κυρκυλής. Ο Σταυρόπουλος κερδίζει εκεί την μπάλα. Πάσα του δεν είναι καλή, έχουμε πλάγιο για τον Κένταυρο. Πλάγιο εκτελέστηκε, χάνει την μπάλα. Πόντα στη μεσαία γραμμή, ο Σταυρόπουλος κάνει το άνοιγμα. Κεφαλιά του Μαντόπουλου, η μπάλα στο Δημητρέλο, ανοίγει αυτός για το Λιάτη. Ο Λιάτης εκεί με το Μαντόπουλο κάνει ωραία κίνηση και κρατάει στα αριστερά. Δεν μπορεί ωστόσο να κρατήσει την μπάλα. Φαλ τώρα εκτελέστηκε. Τσιπούρας για τους γηπεδούχους. Κάνει το γέμισμα. Δεν είναι καλό. Αλλά περνάει απευθείας πλάγιο. Πλάγιο για τα Βρυλίσσια που έχουν το προβάδισμα στο σκορ. Και καλούνται απλά να το διαχειριστούν ως το τέλος. Θέλουν πολύ την νίκη. Φιλοξενούμενοι σε αυτό το παιχνίδι, τυπικά φιλοξενούμενοι. Δύο ομάδες παίζουν στο ίδιο γήπεδο. Τώρα μια κόντρα, η μπάλα περνάει out. Κοστό 8 λεπτό. Κένταυρος Βρυλισσιών, ΑΟ Βρυλισσιών 0-1. Το ελεύθερο εκτελείται στη μεσαία γραμμή. Χάνει την μπάλα, προσπαθεί να απομακρύνει και ο Βάγκερ κάνει λάθος. Κέρδισε ο Καζάκος, άνοιξε πίσω για τον Κουτσουβέλη και άνοιξε τώρα στα δεξιά για τον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης κρατάει και με τον Δημητρέλο, δεν μπορεί να τον περάσει. Μπάλα φτάνει στον Μπότσι, ο Μπότσι πιέζεται και από τον Πρόντα. Κλάδης κέρδισε την μπάλα, ο Κατσιμίχας τώρα εκεί θα χάσει από τον Κουτσουβέλη. Τσουβέλης ωραία κίνηση και τώρα ανοίγει στα αριστερά για τον Καζάκο. Καζάκος κάνει πολύ όμορφη κίνηση και ψάχνει τον Μαντό, τον Πουκαμισά, με συγχωρείτε, ο οποίος προσπάθησε να κάνει τη σέντρα. Ο Σταυρόπουλος έβαλε την κόντρα, μπαλά πέρασε κόρνερ. Κόρνερ για τον Κένταυρο. Όλα τα Βρυλίσσια πίσω. Ο Βρυλισσιών, όλοι οι παίχτες είναι πίσω, μέσα στην περιοχή. Μόνο ο Ντέντιαν είναι στο ύψος της περιοχής, το κόρνερ εκτελείται. Προσπαθεί να απομακρύνει ο Κατσιμίχας την μπάλα στον Νικολαίδη. Κόντρα πολύ δυνατή. Έχουμε τον τραυματισμό του Νικολαίδη. Κατσιμίχας εκεί. Είδε ότι δεν προλάβει να κάνει κάτι άλλο παρά να πετάξει δυνατά την μπάλα πάνω στον αντίπαλό του. Να υποφεληθεί μιας κόντρας. Νικολαίδης σοριάστηκε στο έδαφος. Δεν έχει κάτι σοβαρό, θα συνεχίσει. Θα δοθεί τώρα συνέχεια με ελεύθερο στο παιχνίδι. Κλάδης γυρίζει την μπάλα στον Κάρο. Θα ανοίξει τον Τσιπούρα. Τσιπούρας δεν μπορεί να περάσει την πάσα. Ο Ντέντια βάζει την κόντρα και παίρνει την μπάλα τώρα. Για να δούμε ευκαιρία να επιλύσουν ξανά τα Βρυλίσσια. Ωραία κίνηση του Ντέντια. Άνοιγμα στον Κλάδη. Η μπάλα έξω τελευταία στιγμή. Απομάκρυνε ο Τσουβέλης. Γέμισμα από τον Γκρέκο τώρα. Έχει εκεί ο Λιάτης. Ο Κάρος τόσο είναι στη σωστή θέση και μπλοκάρει. Και ανοίγει με τη μία για τον Μαντόπουλο. Ο Μαντόπουλος κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δημητρέλος κόβει με φάουλ. Σύμφωνα με τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Δανέζη. Oh.
φάουλ εκτελείται από τον Μαντόπουλο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κόβει ο Κλάδης, μακριά τώρα ο Δημητρέλος. Ξανακατεβάζει ο Μαντόπουλος. Βγαίνει δυνατά ο Κατσιμίχας εκεί, κερδίζει την μπάλα, διότι σε αφήνει πλεονέκτημα. Βολιάτης. Νέο δυνατό μαρκάρισμα. Θα έχουμε και την κίτρινη κάρτα. Στο Μαντόπουλο. Στο 30. Στο 32 λεπτό. Κίτρινη κάρτα. Στο Μαντόπουλο. Για το δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Λιάτη, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και μάλλον θα έχουμε αλλαγή από ό,τι φαίνεται. Ο Λιάτης δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Πολύ άσχημο το μαρκάρισμα. Ο Λιάτης, ο οποίος έβγαλε την ασίστ για τον γκολ, μάλλον δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Αναγκαστική αλλαγή θα έχουμε για τα Βρυλίσια σε λίγο. Περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου να του παρουσιαστούν οι πρώτες βοήθειες. Είχε ετοιμαστεί με το νούμερο 16 ο Μακρυπίδης, να δούμε αν θα γίνει αλλαγή. Έκανε ο Βαλστερά κάποιον συμπαίκτου, αλλά εκείνο ο Μαντόπουλος που παραχωρεί το πλάγιο. Εκτελέσει και το Δημητρέλο. Φτάνει στον Κλάδη. Δυνατά τα μαρκαρίσματα στη μεσαία γραμμή. Λάθος η πάσα του Πρόντα. Ο Μπότσι προσπαθεί να γεμίσει. Δημητρέλος είναι εκεί, κερδίζει και προσπαθεί να βγάλει την αντεπίθεση τώρα για τον Ναό Βρυλισσιόν. Ωραία, αλλάζει με τον Κατσιμίχα. Πάρει το καλύτερο δυνατό πλάγιο. Λιάτης ξαναμπαίνει εντός αγωνιστικού χώρου. Να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Και εκτελέστηκε ο Κλάδης τώρα. Ψάχνει το γέμισμα, ο Μακρίνο Τσιπούρας. Μπάλα περνάει ο Νικολάηδης. Θα την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και είναι ο Βάγκερ. Άφησε και το Δημητρέλο, δεν περνάει πάσα του. Και δίνουν ξανά οι γηπεδούχοι, ο Λιάτης. Φάουλ τον Κλάδη τώρα πάνω στον Νικολάηδη. Τελειώνει εδώ η φάση. Προσπαθούν να βγουν μπροστά τώρα οι γηπεδούχοι. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ και ο Καζάκος, η μπάλα περνάει πλάγιο. Και εκτελέστηκε. Μανίκας κάνει το γέμισμα. Παίρνει την κεφαλιά ο Δέτσης. Βάγκερ απομακρύνει. Τσιπούρας με το κεφάλι γυρίζει στον Κάρο. Και ως μπλοκάρι. 36 λεπτά στο παιχνίδι. Κένταυρος Βρυλισσιόν. ΑΟ Βρυλισσιόν 0-1 από το 20 με τον γκολ του Ντέντια. Ποιος τώρα έχει την μπάλα και προσπαθεί να κάνει το άνοιγμα στα δεξιά για το Σταυρόπουλο. Είναι πολύ δυνατή η πάσα και μπάλα καταλήγει out. Τα Βρυλίσια είναι πολύ δυνατά αμυντικά σήμερα, δεν έχουν δεχτεί απειλή στο παιχνίδι.
αντίθετα βγαίνουν συχνά πυκνά και κάνουν σε την παρουσία τους στην εστία του Κάρο. Δημητρέλος τώρα κρατάει την μπάλα μέσα στο γωνιστικό χώρο. Ο Μακρύνης σε πλάγιο. Τούντας είναι αυτός που απομάκρυνε μπάλα κόντρα και έχουμε πλάγιο για τον Κένταυρο. Εκτελείται ο Μπότση εκεί. Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, παίρνει τις κόντρες, ο Κλάδης κερδίζει. Ανοίγει στα αριστερά για τον αμαρκάριστο Λιάτη. Χάνε την μπάλα. Φάουλ τώρα από τον Πρόντα πάνω στον Μπότση. Φάουλ εκτελέστηκε. Κουτσουβέλης ανοίγει για τον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης περνάει. Κερδίζει το φάουλ το Δημητρέλο. Φάουλ με τέλεσε το Μαντόπουλο. Το αριστερό πόδι έψαξε το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αυτό κάνει. Μπαλά περνάει από όλους όμως και καταλήγει στα χέρια του Τσοκαλά. Μπλοκαρέ. Τερματοφύλακα στο Βαβριλισιόν και δίνει συνέχεια με βολέ. Στη μεσαία γραμμή. Δεν μπορεί να πάρει κανείς την κεφαλιά. Μπαλά φτάνει τώρα στον Κυρκυλή. Ανοίγει ωραία για τον Κατσιμίχα στα δεξιά. Κατσιμίχα τώρα για να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει. Κρατάει την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή, κάνει τη σέντρα. Αλλά πάει ξανά πάνω του. Ο Σταυρόπουλος τώρα γέμισμα, απομακρύνει ο Τσιπούρας. Δυνατά εκεί ο Πρόντα. Χάνει όμως την μπάλα από τον Μπότση, ο οποίος ανοίγει στα αριστερά. Για τον Καζάκο δεν περνάει. Πάσα του πλάγιο για τον Κένταυρο. Πλάγιο εκτελέστηκε. Ο Μανίκας σηκώνει ψηλά την μπάλα. Βάζει ο Κουτσουβέλης. Στα αριστερά η μπάλα κοντράρει πάσα του Πουκάμισα. Νέο πλάγιο ξανά για τον Κένταυρο. Εκοστό ένα το λεπτό. Κένταυρος Βρυλισιών. Άω Βρυλισιά 0-1 από το 20 με τον γκολ του Ντέντια. Τώρα μια καλή πάσα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ ο Νικολαίδης. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Τσουκαλά. Τώρα θα τη μαζέψει αυτός και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βολέ. Μπέλα φτάνει στον Κατσιμίχα. Εκείνος δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ωραία καλύβει με το σώμα που κάνει σας και έχουμε το πλάγιο για τον Κένταυρο. Τσιπούρας γυρίζει για τον Τούντα. Ξανά για τον Τσιπούρα. Η πίεση των παιχτών των Βρυλισσίων δυσκολεύει την κυκλοφορία για τους γηπεδούχους. Τώρα ο Κλάδης θα κερδίσει το φάουλ στη μεσαία γραμμή από τον Κουτσουβέλη. Φάουλ που θα εκτελέσει ο Κλάδης. Κλάδης πλασαριστά για τον Κυρκυλή, εκείνος με τη μία τη σέντρα. Δεν είναι καλή, μπάλα καταλήγει out. 41ο λεπτό συμπληρωμένο. Κένταυρος Βρυλισσίων, ο Βρυλισσίων 0-1. Λέστηκε το ελεύθερο στη μεσαία γραμμή, παίρνει την κεφαλιά ο Μπότση. Μπαλά πάει στον Βάγκερ. Ο Βάγκερ άλλαξε ωραία για τον Κυρκυλή. Τώρα απομακρύνει ο Γκρέκος. Νέο γέμισμα, κεφαλιά τον Κυρκυλή. Στη μεσαία γραμμή ο Μανίκας ανοίγει δεξιά για τον Νικολαίδη. Τον
Νικολάηδης. Θα πάρει το φάλα από τον Δημητρέλο. Νο, σιγά σιγά αρχίζει να ψυχαλίζει κιόλας. Φάουλ. Εκτελεστή. Το Μανίκα τώρα ψηλά εκτελεσμένο εκεί. Κίνδυνος. Στο σοτ του Καλάς. Δεν ξεγελάς και την πορεία της μπάλας και μπλόκαρε. Είναι συνέχεια με βολέ. Μαζική αποχώρηση των φίλων των Βρυλισσίων που βρίσκονται εδώ στο γήπεδο λόγω της βροχής. Ψάξουν να βρουν κάποιο υπόστεγο για να καλυφθούν. Να φάουλ τώρα για τα Βρυλίσσια, αριστερά. Κέρδισε ο Κατσιμίχας. Στο παιχνίδι τραυματισμός πλευράς Βρυλισσίων. Είναι κάτω Κατσιμίχας που σκέρδισε και το φάουλ. Φαλ τώρα θα εκτελεστεί. Κατσιμίχα σηκώθηκε. 44ο λεπτό. Φαλ εκτελεί ο Ντέντια. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Μπάλα παίρνει ψηλά. Out. Χάνεται ευκαιρία για τα Βρυλίσσια. Που είναι μπροστά στο σκορ πάντως από το 20 με τον γκολ του Ντέντια. Και δεν έχουν απειληθεί ουσιαστικά από τον Κένταυρο. Το ελεύθερο εκτελέστηκε από τον Τζιπούρα. Βγαίνει δυνατά ο Δημητρέλος, παίρνει την κεφαλιά, παραχωρεί το πλάγιο. Και τελικό σφύριγμα. Ακριβώς με τη συμπλήρωση 45 λεπτών. Ο κύριος Παπαπέτρου στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Κένταυρος Βρυλισσίων. Ο Βρυλίσσια, με συγχωρείτε, 0-1 με τον γκολ του Ντέντι από το 20. Μετά από την εξαιρετική ασίστ του Λιάτη. Ήταν όλα τα λεφτά η πάσα του Λιάτη. Το σίγουρο είναι πάντως πως τα Βρυλίσσια έχουν μπει πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι. Έχουν τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο μέρος. Δεν έχουν απειληθεί σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, έχουν απειλήσει αρκετές φορές την αιστεία του Κάρο. Έχουν πετύχει τον γκολ. Και δικαίως πάνε στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 1-0. Ξανά μαζί σε περίπου 15 λεπτά για την έναρξη του δεύτερου μέρους. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει και η βροχή που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα δευτερόλεπτα.
Δεν γίνεται. Έδωσες. Ξανά μαζί σας στο sportaltv.gr, εδώ στο γήπεδο των Βυρλισσιών, το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον Κένταυρο και τον ΑΟ Βρυλίσσια. Ένα μάτς που το ημίχρονο του έχει λήξει με 1-0 υπέρ των φιλοξενούμενων, που είχαν ευκαιρίες να πετύχουν κι άλλο γκολ. Έντονη βροχή στο ημίχρονο, το δείχνει να σταματάει σιγά σιγά. Συγχυθούμε να γίνει αυτό. Έχουμε και μια αλλαγή για τους δύο αλλαγές από ό,τι φαίνεται για τους γηπεδούχους. Έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου με το νούμερο 2 ο Μαντόπουλος και έχει πάρει τη θέση του με το νούμερο 17 ο Γεράνης. Ενώ έχει μπει στο παιχνίδι και ο Καπλάνης, να δούμε σε ποιο τη θέση έχει περάσει. Πρέπει να είναι στη θέση του Δέτσι, αν δεν κάνουμε κάποιο λάθος. Το νούμερο 9 ο Δέτσι είναι αυτός που λείπει. Ναι, είναι στη θέση του Δέτσι έχει περάσει ο Καπλάνης. Απ' την άλλη τα Βρυλίσσια δεν έχουν κάποια αλλαγή στη σύνθεσή τους. Με την ίδια ενδεκάδα ξεκίνησαν και το δεύτερο μέρος. Δυνατό μαρκάρισμα εκεί. Δύο παίχτες κάτω. Το μαρκάρισμα του Πρόντα. Τελικά έχουμε πλάγιο. Κέρδισε τώρα την μπάλα στα δεξιά και ο Μανίκας πάει να βγάλει τη σέντρα. Έχουμε το κόρνερ. Κόρνερ για τον Κένταυρο. Σαρακοστό 8 λεπτό. Το κόρνερ εκτελείται τώρα από τον Πουκάμισσα. Μέσα στην περιοχή, δύσκολα εκεί. Ο Γκρέκος, πολλές κόντρες, σουτ από τον Νικολάδη. Νέες κόντρες, ο Νικολάδης κρατάει, κάνει ξανά το σουτ. Στο συμπαλά καταλήγει εύκολα στα χέρια του Τσουκαλά και η βροχή ξαναδυναμώνει, δυστυχώς. Και που έδειχνε να σταματάει, τώρα ξαναδυναμώνει η βροχή. Μανίκας. Ο Κλάδης πήρε την κεφαλιά, έμπαλα, περνάει από όλους ο Τσιπούρας, δύσκολα πιο μακριά τώρα ο Μανίκας, τον τα ξαναγεμίζει. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι, δυνατά ο Κλάδης, εκεί έχουμε φάουλ, φάουλ για τον Κένταυρο. Φάουλ εκτελέσει και από τον Τσιπούρα. Αλλαγή στα αριστερά τώρα για το Πουκάμισσα. Πουκάμισσας κρατάει από την πίσω του Σταυρόπουλου. Ανοίγει στον Μπότσι. Ο Μπότσι για το Μανίκα. Δεν είναι καλή η πάσα του. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Ο Πρόντας στη μεσαία γραμμή τώρα ανοίγει πολύ ωραία για τον Κατσιμίχα στα δεξιά. Ο Κατσιμίχας έχει χώρο τώρα και θα τον εκμεταλλευτεί. Κρατάει ο Κατσιμίχας, ανοίγει όμορφα τώρα για τον Τέντια. Δεν είναι σε θέση offside. Ο Τέντια κρατάει εκεί από την πίσω του Τούντα, τελικά αυτός θα κερδίσει την κόντρα, θα πάρει και την μπάλα και τώρα προσπαθεί να βγάλει μπροστά την ομάδα του. Δεν είναι καλή πάσα του Κερκυλής, ελέγχει, κάνει την τρίπλα, δεν είναι καλή όμως, χάνει την μπάλα. Πολλά λάθη όπου ο Τσιπούρας είναι τώρα με την μπάλα, αφήνει στο Μανίκα εκείνος τον Τούντα. Ο Τούντας τώρα κρατάει, ανοίγει για τον Κουτσουβέλη, ο Κουτσουβέλη στα δεξιά για τον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης κρατάει, προσπαθεί να επιταχύνει εκεί. Έχουμε το φάουλ. Φάουλ για τον Κένταυρο, κέρδισε ο Νικολαίδης.
28 λεπτό της αναμέτρησης. Κένταυρος Βρυλισσιών. Βρυλίσσια 0-1. Το γκολ του Ντέντια από το 20. Φάλ εκτελείται από το Μανίκα με στη μεγάλη περιοχή. Δύσκολα απομακρύνει ο Γκρέκος. Χάνε την μπάλα. Ξανά κόντρες και τώρα έχουμε το κόρνερ. Κόρνερ για τον Κένταυρο. Όχι, είναι πλάγιο τελικά. Πλάγιο εκτελέστηκε. Δεν μπορεί ο Πουκάμισσας εκεί να ξαναπάρει την μπάλα. Ήταν την κεφαλιά πάσα από τον Καπλάνη. Έχουμε το πλάγιο. Το out, με συγχωρείτε, για τα Βρυλίσσια. Λήξη συνεγερμού. Και σε αυτή την περίπτωση ελεύθερο θα εκτελεστεί από τον Γκρέκο. Δυνατά, ψηλά η μπάλα. Γεράνης κέρδισε, δεν είναι καλή η πάσα του. Ο Βαγγέρα από μάκρη είναι κεφαλιά. Κατσιμίχας κερδίζει ξανά. Ο Γεράνης γεμίζει. Ο Βάγκερ είναι εκεί, ο Δημητρέλος με το κεφάλι. Πρώτα ξανά με το κεφάλι, ο Λιάτης προσπαθεί να ελέγξει. Χάνει την μπάλα, πολλές δυνατές μονομαχίες. Ξανακερδίζει τελικά ο Λιάτης και κρατάει. Από την πίεση του Νικολάηδη δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, η μπάλα περνάει πλάγιο. Με την 21ο λεπτό. Κένταυρος Βρυλισσιών, ΑΟ Βρυλισσιών 0-1. Το τοπικό ντέρμπι που έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά από το sportltv.gr. Σε περιγραφή Μπάμπη Μπουλούτσι και τεχνική υποστήριξη από τον τηλέμαχο Τριανταφυλλίδη. Να έχουν και προβολής εδώ στο γήπεδο των Βρυλισσίων. Έχει σκοτεινιάσει πάρα πολύ, δυνατή βροχή. Δύσκολες καιρικές συνθήκες για τη διεξαγωγή αυτού του αγώνα. Κερδίζει εκεί στη μεσαία γραμμή ο πρώτα της μονομαχίας, ο Κατσιμίχας. Την πάσα για τον Κλάδη, ο Κλάδης τελικά έχει γυρίσει πίσω η φάση. Έρισε φάουλ εκεί. Ο Ντέντια ήταν, όχι ο Κατσιμίχας, κέρδισε το φάουλ. Το φάουλ εκτελείται γρήγορα, σέντρα από τα αριστερά, η μπάλα στα χέρια του Κάρο όμως. Μπλοκάρει. Και δίνει συνέχεια γρήγορα με βολέ. Ο Γκρέκος είναι εκεί, ελέγχει. Γυρίζει πίσω την μπάλα. Στο Τζουκαλά. Πολύ δυνατή βροχή. Εδώ στα Βρυλίσσια. Ένα σουτ τώρα από τον Καπλάνη. Μακρινό σουτ. Παραπέρασε out. Πραγματικά έχουν ανοίξει ουρανοί. Πολύ λίγοι φίλοι που κάθονται στις εξέδρες πλέον. Όλοι με ομπρέλες. Τώρα Καπλάνης ελέγχει, ανοίγει για τον Νικολαίδη. Φάουλ και όχι τελικά. Ο κύριος Παπαπέτρο αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Κατάνε οι γηπεδούχοι, στο και δύσκολα τελικά χάνουν και έχουμε το φάουλ τώρα. Το Μανίκα πάνω στον Κλάδη. Θα έχουμε τώρα και την πρώτη αλλαγή για τα Βρυλίσσια. Με το νούμερο 12 θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Αραμπατζής. Να δούμε ποιο τη θέση θα πάρει. Είναι με το νούμερο 7 ο Σταυρόπουλος που θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Αραμπατζής παίρνει τη θέση του στο 54ο λεπτό του αγώνα. Συνέχεια στο παιχνίδι με το πλάγιο που εκτελέστηκε ο Τσιπούρας. Δύσκολα κρατάει την μπάλα, γυρίζει πίσω στον Τούντα. Τούντας πιο πίσω στον Κάρο.
από την πίεση του Ντέντια. Άρα τώρα θα δώσει για τον Τσιπούρα, εκείνος με τη μία στα αριστερά για τον Μπουκάμισα, που Μπουκάμισας κρατάει. Ανοίγει για τον Κουτσουβέλη, έχει βγει πάνω στην μπάλα ο Κυρκυλής. Τελικά η μπάλα φτάνει αριστερά στον Μπότσι. Ο Μπότσι ωραία υπό την πίεση, διότι πάνω του τώρα ψάχνει το γέμισμα. Απομακρύνει και ο Δημητρέλος. Ο Ραμπατζής παράλληλα στον Κυρκυλή. Ο Κυρκυλής κοντρολάρει και απομακρύνει με τη μία. Η μπάλα φτάνει στον Μπουκάμισα, γεμίζει με κεφαλιά. Ο Βάγκερ απομακρύνει. Μπάλα φτάνει στον Κλάδη. Ο Κλάδης τώρα προσπαθεί να ανοίξει αριστερά και το Λιάτη. Πιέζεται από το Γεράνι. Ωραία κίνηση του Λιάτη. Πες να πάρει και το πλάγιο. Όσο μπορείς, έλα, κατά τώρα μην πρέπεις. Όσο μπορείς, έλα, 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 έξω. Πλάγιο για τα Βρυλίσια. Θελέσκια με στην περιοχή ο Κατσιμίχας, δεν περνάει πάσα του. Ο Τούντας εκεί υπό την πίεση του Κατσιμίχα τον ξεπερνάει, ωστόσο ο Λιάτης κλέβει. Μεγάλη ευκαιρία εκεί. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτητής. Συνέχεια στο παιχνίδι ο Λιάτης έπεσε μέσα στην περιοχή, το μαρκάρισμα του Τσιπούρα. Αυτή τη στιγμή ρίχνει σχεδόν χαλάζι στο γήπεδο των Βρυλισσίων. Έχει δυναμώσει πιο πολύ ακόμη βροχή. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ωστόσο η πάσα του Τσιπούρα δεν είναι καλή. Αλλά περνάει πλάγιο. Πλάγιο για τα Βρυλίσσια που είναι μπροστά στο σκορ από το 20 με τον γκολ του Ντέντια και κρατούν το υπέρ του σκορ σχετικά εύκολα. Ως τώρα δεν έχουν πιεστεί, δεν έχουν απειληθεί ουσιαστικά από τους αντιπάλους τους. Πλάγιο εκτέλεσε και δυνατά, απομακρύνει ο Μανίκας. Εκεί είναι ο Νικολαίδης με τον Δημητρέλο. Σταματάει η φάση ο διαιτητής. Χτύπημα του Νικολαίδη στο Δημητρέλο. Συνέχεια με ελεύθερο. Είναι απίστευτο το πώς μέσα σε λίγη ώρα άλλαξε ο καιρός εντελώς. Και δεν χαλάζει εδώ τώρα στο κέντρο των Βρυλισσίων, έχουν πλημμυρίσει τα πάντα. Ο καιρός αυτό βοηθάει τους φιλοξενούμενους που είναι μπροστά στο σκορ και δεν έχουν παρακρατήσουν το υπέρ του σκορ. Το 0-1. Να πάρουν την νίκη αυτοί που θέλουν για να κάνουν σημαντικό βήμα για την παραμονή τους, για την εξασφάλιση παραμονή στην κατηγορία. Τα Βρυλίσσια λοιπόν είναι και στην επίθεση τώρα. Εκτελέσει και το πλάγιο Κυρκυλής, ο Κλάδης τώρα προσπαθεί να γεμίσει. Μπαλα κοντράρει και περνάει πλάγιο την κόντρα του που έβαλε ο Καπλάνης εκεί στον Κυρκυλή. Πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει και ο ίδιος ο Κυρκυλής που το κέρδισε. Με στόχο τον Κλάδη, μπαλά περνάει, Τσιπούρας εκεί ανακόπτει, ο Ντέντια με τα κουνάκια που προσπαθεί να επαναφέρει, δεν θα τα καταφέρει, ο Μπότσι κέρδισε, ο Καπλάνης, ο Κουτσουβέλης τώρα, κεφαλιά τον Αραμπατζή. Υπάρχει offside. Σύμφωνα με τον Έληξε. Δεύτερο βοηθό, τον κύριο Νάρη. Έληξε. Σάιντ αυτό εκτελέστηκε από τον Τσιπούρα. Μπάλα στον Νικολάδη στα δεξιά, παίζει το Λιάτη. Δεν μπορεί να τον περάσει. Ο Λιάτης κέρδισε και προσπαθεί να βγάλει τώρα την ομάδα του μπροστά. Ψάχνει τον Ντέντια. Δεν περνάει η πάσα του. Είναι και offside τον Ντέντια. Σταματάει η φάση αυτή. Λες και το σεντ. Μπάλα τώρα φτάνει στο Μανίκα. Μανίκα σαν να γίνει στα αριστερά για τον Μπουκάμισα. Εκείνος πιέζεται τον Ντέντια. Πρέπει να είναι ο Ντέντια. Όχι, ο Κατσιμίχα αυτό τελικά κερδίζει την μπάλα. Και ψάχνει τώρα τον Ντέντια μπροστά. Δεν είναι καλή η πάσα του. Η μπάλα φτάνει στον Τούντα. Ο Τούντα ανοίγει με τη μία για τον Νικολάηδη. Μπάλα περνάει από το τάκλι του Δημητρέλου. Ο Νικολάηδη τώρα επιτάχει είναι από τα δεξιά. Πολύ ωραία κούρσα το, αλλά
Άνοιξε πολύ την μπάλα. Εκείνη καταλήγει out. Ελεύθερο εκτελέστηκε και παίρνει την κεφαλιά ο Λιάτης. Ο Μανίκας είναι μόνο εκεί και θα αφήσει την μπάλα να περάσει πλάγιο. Πάρει το φάουλ τελικά από την πίστη του Ντέντια. Φάουλ εκτελέστηκε. Ο νέο φάουλ στη μεσαία γραμμή αυτή τη φορά για το Βίκα τα Βρυλίσια. Το κέρδι του Αραμπατζής. Το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Κένταυρος Βρυλισσίων, ο Βρυλισσίων 0-1. Ο το 20 με τον γκολ του Ντέντια. Ένα μάτς που διεξάγεται από καταρακτώδη βροχή, η οποία γυρίζει που και που και σε χαλάζει. Θα εκτελεστεί από τον Γκλάδη, απομακρύνει ο Μανίκας, η μπάλα θα περάσει πλάγιο. Πλάγιο για τον Άο Βρυλισσίων. Πλάγιο που θα εκτελέσει Κυρκυλής. Δεν μπορεί εκεί να κάνει τον κοντρόλο Κατσιμίχας, η μπάλα περνάει πλάγιο. Πλάγιο που εκτελεί από Καμισάς, ο Καπλάνης παίρνει την κεφαλιά. Ο Μπότς είναι αυτός που προσπαθεί να ελέγξει. Κυρκυλής τελικά απομακρύνει σε πλάγιο. Πλάγιο εκτελέστηκε. Πλάγιο παιχνιδιού, ο Λιάτς είναι εκεί να εκμεταλλευτεί τη λάθος πάσα. Ωραία το άνοιγμα τώρα για τον Γκλάδη. Ο Γκλάδης είναι στη βολή, σουτάρει δύσκολα ο Κάρο. Θα απομακρύνει, συνεχίζει τη φάση. Δεν απομακρύνει και η παιδούχη. Ο Μανίκας τώρα βγάζει μακριά. Μεγάλη στιγμή για τα Βρυλίσκια να κάνουν το 0-2 και σχεδόν να καθαρίσουν το παιχνίδι. Ο Γκλάδης εκεί δεν κατάφερε να νικήσει τον Κάρο από πλεονεκτική θέση. Το διαγώνιο σουτ βρήκε στην τιμότητα του δερματοφύλακα του Κεντάβρου, ο οποίος απομάκρυνε και στη συνέχεια ο Μανίκας έδιωξε πιο μακριά. Φάση αυτή στο 62ο λεπτό. Φάουλ τώρα στη μεσαία γραμμή για τον Κένταυρο. Τελείωμα Νίκας. Ο Βάγκερ απομακρύνει και ο Δημητρέλος πιο μακριά. Μπαλά φτάνει στο Λιάτη από τα αριστερά. Για εκείνος γεμίζει με τη μία για τον Ντέντια. Ωραίο το κοντρόλ. Τελευταία στιγμή εκείνο Γεράνης για να γυρίσει πίσω στον Κάρο. Με συγχωρείτε. Ο Κάρο ξαναγυρίζει. Στα δεξιά ξανανοίγει για τον Γεράνη. Ο Γεράνης τώρα ψάχνει το γέμισμα για τον Νικολαίδη. Δημητρέλος παρεμβάλλεται και παραχωρεί το πλάγιο. Πλάγιο εκτελέστηκε. Νικολαίδης εκεί ξεπερνάει την πίεση του Πρόντα. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Μπάλα στον Κουτσουβέλη. Κερδίζει ο Κλάδης. Σηκώνει ψηλά την μπάλα. Κερδίζει ο Μανίκας τώρα. Ο Νικολαίδης ανοίγει στα δεξιά εκεί. Είναι ο Καπλάνης. Δεν μπορεί να ελιχθεί. Χάνει την μπάλα. Τώρα ο Ντέντια γυρίζει πίσω στον Πρόντα. Δεν είναι καλή η πάσα του τελευταίου. Νέο λάθος Πρόντα, Καπλάνης θα κρατήσει δύσκολα. Ο Κουτσουβέλης γυρίζει για τον Μανίκα. Εκείνος ανοίγει για τον Νικολαίδη υπό την πίεση του Δημητρέλου. Θα δώσει δίπλα του στον Κουτσουβέλη. Εκείνος ανοίγει ξανά για τον Νικολαίδη. Θετικότατη παρέμβαση του Βάγκερ, παραχωρεί το πλάγιο.
Βροχή σταματάει σιγά σιγά. Βγαίνει και ήλιος. Απίστευτο το σκηνικό. Πλάγιο τώρα για τα Βρυλίσια. Λάθος εκτελεσμένο και από τον Δημητρέλο. Νέο πλάγιο και τρίτη αλλαγή για τον Κένταυρο θα έχουμε τώρα. Κουτσουβέλης περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου στο 66 και τη θέση του παίρνει με το νούμερο 16. Δούμε ποιος είναι. Είναι λοιπόν με το νούμερο 16 ο Γκούμας στο 66. Τελευταία αλλαγή για τους γηπεδούχους. Προσπαθούν να βγουν μπροστά τώρα. Χάνε την μπάλα ο Κλάδης, ελέγχει. Θα πάρει και το φάουλ. Τώρα απομακρύνει ο Νέος Ελθόν. Ο Γκούμας δεν διακυμάχεται με τον Τούντα. Ο Γκούμας κερδίζει. Ο Μανίκας ανοίγει ξανά και τον Γκούμα. Είναι δυνατή η πάσα. Έχουμε πλάγιο. Ο Λιάτης δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Έχουμε πλάγιο τώρα για τον Κένταυρο. Τον Γεράνη ξαναμπαίνει μέσα στο παιχνίδι και ο Καπλάνης που βγήκε για να αλλάξει μπλούζα. Πλάγιο είναι τώρα για τον Αοβριλισιόν. Η βροχή σταμάτησε εντελώς. Να δούμε για πόσο θα είναι αυτό. Δυνατές μονομαχίες. Ραμπατζής. Γεμισμά. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Κλάδη, δεν είναι κανείς εκεί. Παρά μόνο όπου Καμισάς, ο οποίος κάνει λάθος άνοιγμα, όμως και έχουμε το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Το εκτελεί ο Κυρκυλής, ο Ντέντια. Δεν μπορεί να περάσει και ο Γκούμας, έκοψε μπάλα, πάει δεξιά στον Κατσιμίχα, αφήνει και τον Κυρκυλή. Νικολάηδης γυρίζει και κερδίζει την μπάλα. Πάρει και το φάουλ. Τελέστηκε το φάουλ ο Γκούμας, γυρίζει πίσω στον Τούντα. Τούντας δεξιά για το Γεράνη. Φάουλ τώρα για τον Κένταυρο. Θα το εκτελέσει ο Γκούμας. Ψάχνει το γέμισμα, βγαίνει ο Κλάδης δυνατά, η μπάλα πάει προς τα πίσω, όμως ο Κυρκυλής. Ένα σούτ και από τον Τούντα, γκολ! Γκολ για τον Κένταυρο, απίστευτο! Απίστευτο γκολ! Στο 61 το λεπτό για τον Κένταυρο. Με την εκτέλεση του φάουλ ο Κλάδης από μάκρη μπάλα πήγε προς τα πίσω, η κόντρα ευνόησε τον Τούντα, ο οποίος με σούτ από το ύψος μεγάλης περιοχής. Στο 61 το λεπτό φέρνει το Ματσαΐσα. Το παιχνίδι ξαναρχίζει από την αρχή. Τα Βρυλίσια που δεν είχαν απειληθεί ουσιαστικά ως τώρα
δέθηκαν την ισοφάριση σε μια ανύποπτη φάση. Και ο Τούντα ήταν μόνος του, έκανε ελεύθερο στο σουτ. Και νίκησε τον Τσουκαλά. Έφερε το παιχνίδι στα ίσα. 1-1 λοιπόν, κένταυρος Βρυλισσίων με ΑΟ Βρυλισσίων. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Τώρα που καμισάς ανοίγει για τον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης εκεί πιέζεται. Κάνει πολύ ωραία κίνηση ο Νικολαίδης. Ξεπερνάει όποιον αντίπαλο βρίσκει και ανοίγει στα δεξιά τώρα για τον Μπότσι. Μπότσι εκεί κρατάει, ψάχνει χώρο για να κάνει το σουτ. Θα το πραγματοποιήσει, μπάλα όμως πέρασε out. Καλή ενέργεια από τον Μπότσι, αλλά όχι τόσο καλό το σουτ. Μπάλα πήγε out. Στο ελεύθερο θα εκτελεστεί τώρα ο Ντοβάγκερ. Μεσαία γραμμή ο Μανίκας πήρε την κεφαλιά. Γκρέκος από μάκρυ ο Νικολαίδης πήρε, παίρνει και το πλάγιο. Πλάγιο για τον Κένταυρο. Σεντραμέ στη μεγάλη περιοχή, τελευταία στιγμή από μάκρυ ο Δημητρέλος. Πλάγιο για τον Κένταυρο. Τελείο Γεράνης γρήγορα για τον Κούμα. Ξανά εκείνος για τον Γεράνη. Έμεινε η μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Ο μακρύνει τώρα ο Δημητρέλος με στόχο τον Τέντια. Είναι και ο Τούντας. Κάνει το γύρισμα. Ο Γκούμας κοντρολάρει και γυρίζει πίσω στον Τσιπούρα ψύχρεμα. Ο Τσιπούρας τώρα κρατάει. Από την πίεση ο Τέντια απομακρύνει ο Νικολάδης. Εκεί θα χάσει την μπάλα από τον Κυρκυλή. Τελικά κερδίζει με δεύτερη προσπάθεια και έχουμε το φάουλ. Φάουλ για τον Κένταυρο. Φάουλ με εκτέλεση τον Γκούμα. Κένταυρος Βρυλισσίων. Ο Βρυλισσίων 1-1. Φάουλ εκτελέσει και η μπάλα περνάει από όλους εκεί. Δεν μπορεί να πεταχτεί στην πορεία της ο Μπότσι, ο οποίος όμως είναι και σε θέση offside σύμφωνα με τον διαιτητή και τον πρώτο βοηθό. Το υπέδειξε. Δομικό στο δεύτερο λεπτό του αγώνα του μεγάλου τοπικού ντέρμπι των Βρυλισσίων μεταξύ του Κεντάβρου και του ΑΟ Βρυλισσίων. Ένα ακόμη παιχνίδι που παρακολουθείτε ζωντανά από το sportltv.gr. Σε περιγράφει Μπάμπη Πουλούτσου και τεχνική υποστήριξη Τηλέμαχο Τριανταφυλλίδη. Γέμισμα τώρα από τον Κατσιμίχα. Δεν είναι καλό. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Κάρο, στα πόδια του για την ακρίβεια. Φύνει για τον Τσιπούρα. Κίνηση ανοίγει για τον Μπουκάμισά στα αριστερά. Έχει έρθει στα δεξιά τώρα ο Λιάτης. Κυρκυλής εκεί. Πάρει το φάουλ έξυπνα από τον Νικολαίδη. Φάουλ εκτελέστηκε. Δεν είναι καλό το κοντρόλ του Ντέντια. Ωστόσο κρατάει την μπάλα και ανοίγει τώρα στη μεσαία γραμμή για τον Γκρέκο. Ο Γκρέκο στα αριστερά ψάχνει εκεί τον Κατσιμίχα. Δεν ήταν καλή η πάσα του. Ελέγχει ο Βάγκερ, γυρίζει στο Τσουκαλά. Εκείνος ξαναψύχρεμα για τον Βάγκερ. Για το Δημητρέλο έχει ανέβει ο Γεράνης και κερδίζει τελικά το πλάγιο. Δεν υπήρξε κόντρα σύμφωνα με τον διαιτητή. Πλάγιο για τον Κένταυρο. Πλάγιο εκτελέστηκε λάθος όμως. Ο Κατσιμίχας κερδίζει και προσπαθεί να βγάλει την κόντρα. Ο Κλάδης ωραία για τον Τέντια. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Ο Τούντας για τον Τσιπούρα. Ο Τσιπούρας τελευταία στιγμή. Πολύ δύσκολα ανοίγει στον Μπουκάμισά. Ο Μπουκάμισάς τώρα ψάχνει το γέμισμα. Εκεί
εύκολα θα απομακρύνει ο Βάγκερ, ο Ραμπατζής πιο μακριά, ο Τούντας σε πλάγιο. Πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Δημητρέλος τώρα για τον Πρόντα. Εκείνος κάνει κακό κοντρόλ, ο Γκουμάς κέρδισε, ο Καπλάνης, ο Μπότσι, ο Μανίκας, φάουλ τελικά νωρίτερα πάνω στον Πρόντα. Αλλά θα έχουμε αλλαγή για τα Βρυλίσια σε λίγα δευτερόλεπτα. Δημητρέλος κάνει το γέμισμα, ο Τσιπούρας απομακρύνει, ο Γκούμας πιο μακριά, ο Γκρέκος εκεί κατεβάζει πολύ ωραία, κάνει το άνοιγμα, χάνει την κεφαλιά ο Πρόντα. Ο διαιτητής έχει υποδείξει, ο κ. Παπαπέτρου έχει υποδείξει νωρίτερα το φάουλ πάνω στον Γκρέκο, που εσπρώχτηκε τον αντίπαλό του. Φάουλ εκτελέστηκε. Κοντρόλε και ο Γεράνης. Κρατάει. Δεν κάνει καλή πάσα. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Προσπαθούν να βγουν μπροστά τα αριστερά με τον Δημητρέλο. Τούντας πολύ καλό το τάκλιν. Κερδίζει ωστόσο ο Κατσιμίχας, ο οποίος τώρα. Τελικώ η μπάλα δεν είχε βγει. Ο Τούντας την άφησε να πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στο Δημητρέλο που είναι κάτω το προηγούμενο μαρκάρισμα. Τώρα θα γίνει η αλλαγή, ο Κατσιμίχας θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου στη θέση του για το νούμερο 4. Ελεύθερο εκτελέστηκε γρήγορα, άνοιγμα δεν περνάει η μπάλα, Κυρκυλής παραχωρεί το πλάγιο. Πλάγιο εκτελέστηκε από τον Μπουκαμισά. Ελιά της ελέγχει δύσκολα. Ο Ραμπατζής χάνει την μπάλα. Εκείνο ο Καζάκος. Χάνει και αυτός από τον Ραμπατζή. Ο Κλάδης. Ξανά οι κόντρες ευνοούν τους φιλοξενούμενους. Και τώρα είναι από τα αριστερά ο Σιούτης. Ανοίγει την μπάλα στον Ντέντια. Πολύ παίχτες στο Βρυλίσιο με στη μεγάλη περιοχή. Θα γίνει η σέντρα με το τακουνάκι. Θα απομακρύνει ο Τσιπούρας. Ο Γκούμας ανοίγει έξυπνα για τον Μπότσι. Μπότσι κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Αλλάζει ωραία για τον Καπλάνη. Ο Καπλάνης πίσω για τον Γκούμα. Ξανά αυτός ανοίγει για τον Μπότσι. Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ωραία πάσα για τον Καπλάνη. Εκείνος ψάχνει τώρα τον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης εκεί πιέζεται από τον Κυρκυλή. Χάνει. Ο Κυρκυλής απομακρύνει. Η μπάλα φτάνει στον Μπουκαμισά. Ο Μπουκαμισάς ξανά για τον Καπλάνη. Εκείνος με τη μία για τον Μανίκα. Τώρα υπέρχεται στο Κεντάβρο. Ελέγχουν εύκολα την μπάλα. Τσιπούρας γυρίζει πίσω στον Τούντα. Κοινός δεξιά για το Γεράνη. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Έχουμε το πλάγιο. Πλάγιο για τα Βρυλίσια. Εκτελέστηκε ο Ντέντια. Ναι, με συγχωρείτε. Γύρισε πίσω στον Κλάδη. Εκείνος με τη μία για το Δημητρέλο. Τώρα ξανά η μπάλα στον Κλάδη. Ψάχνει το Δημητρέλο με γέμισμα. Είναι πολύ δυνατή η πάσα του. Μπάλα σκάει κάτω. Παίρνει και περισσότερη ταχύτητα. Περνάει out. Το ελεύθερο θα εκτελεστεί από τον Τούντα. Τον Τσιπούρα, με συγχωρείτε. Δυνατά στη μεσαία γραμμή. Ο Γκούμας κερδίζει, ανοίγει για τον Καζάκο. Χάνει αυτός από την παρέμβαση του Σιούτη. Αλλά οι γηπεδοί ξανακερδίζουν τώρα με τον Μπότσι από τα δεξιά. Ο Δημητρέλος προσπαθεί να ανοίξει. Μπάλα φτάνει στο Λιέτ. Εκείνος με τη μία ψάχνει τον Τέντια. Τελευταία στιγμή ο Τούντας. Ωστόσο, ο Σιούτης εκεί ανέβηκε, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Ο Τούντας βγαίνει ξανά δυνατά. Ανοίγει δεξιά για το Γεράνη. Εκείνος κάνει ωραία προσπάθεια. Ο Δημητρέλος βγαίνει δυνατά, ωστόσο και θα πάρει και το πλάγιο. 71ο λεπτό. Κένταυρος ο Βρυλισσίων 1-1. Τώρα έχουμε φάουλ για τους γηπεδούχους που έκανε ο Σιούτης. Πάμε στο Γεράνη. Σηκώσε ψηλά το πόδι του.
φάουλ θα εκτελεστεί από τον Γκούμα. Παίρνει την κεφαλιά ο Πρόντα. Απομακρύνει τώρα ο Γκρέκος. Αλλά ξανά στον Γκούμα. Ψάχνει τώρα στα αριστερά τον Νικολαίδη. Εκείνος κατεβάζει πολύ ωραία. Κρατάει την μπάλα. Γυρίζει πίσω στον Τζιπούρα. Εκείνος ψάχνει το γέμισμα. Κεφαλιά από τον Αραμπατζή. Νέα κεφαλιά από τον Γκλάδη. Ο Τσιπούρας ξανά γεμίζει. Μπάλα πάει προς τον Δημητρέλο. Ο Βάγκερ με το κεφάλι απομακρύνει. Ο Μπότσι κερδίζει πολύ ωραία. Και τώρα ψάχνει το σουτ. Μπάλα κοντράρει και θα περάσει κόρνερ. Δεν μπορεί να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου Τσουκαλάς. Το 21ο λεπτό. Κόρνερ εκτελείται. Δύσκολα Ραμπαντής απομακρύνει. Μπάλα πάει στα αριστερά στον Νικολαίδη. Εκείνος βγάζει για τον Καπλάνη. Ένα γέμισμα βγαίνει εκεί. Θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια ο Τσουκαλάς. Και δίνει συνέχεια γρήγορα με βολέ. Με στόχο τον Ντέντια. Ντέντια εκεί θα κατεβάσει δύσκολα μπροστά τον Τσιπούρα. Ο Σιούτης κρατάει. Γυρίζει πίσω στον Γκρέκο. Εκείνος με τη μία ψάχνει τον Γκλάδη. Μπάλα περνάει, φτάνει στον Ντέντια. Ο Ντέντια δεν μπορεί να κάνει και το κοντρόλ, ώστε θα κρατήσει τελικά την μπάλα. Αλλάζει ωραία για τον Πρόντα. Εκείνος κρατάει για το Σιούτι τα κουνάκι για τον Κυρκυλή. Ο Κυρκυλής τώρα ανεβαίνει. Έρχεται ο Νικολαίδης να τον πιέσει και του παίρνει την μπάλα. Πρόσεκτος ο Κυρκυλής. Πιέζουν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε το πλάγιο τώρα για τον Κένταυρο. Ο Κυρκυλής εκεί έχασε την μπάλα, αλλά πίεσε για να μην βγει για αντεπίθεση. Πλάγιο τώρα θα εκτελεστεί. Πλάνης κεφαλιά για τον Νικολαίδη. Νικολαίδης κρατάει. Έλα έφτασε στον Γκούμα, δεν είναι καλή πάσα. Τελικά υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Φάουλ θα εκτελέσει τον Τζιπούρα. Ο 23ο λεπτό. Κένταυρος Βρυλισσίων. Ο Βρυλισσίων 1-1 και τώρα ευκαιρία αντεπίθεσης για τα Βρυλίσσια. Τα αριστερά είναι ο Λιάτης. Ψάχνει χώρο για να σεντράρει. Θα το κάνει τώρα. Έχουμε κόρνερ. Όχι, τελικά είναι out. Απευθείας out πέρασε το σέντρο του Λιάτη. Δεν κόντραρει μπάλα. Να ανέβουν ξανά φιλοξενούμενοι. Ο Λιάτης κάνει το άνοιγμα για τον Δημητρέλο στα αριστερά. Αυτός θα προλάβει, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Αλλά πλάγιο. Πλάγιο εκτελέστηκε. Πρώτα κερδίζει για τον Τέντια στη μεσαία γραμμή. Τους για τον Σιούτη, εκείνος ο σουτάρι, μπάλα κοντράει στον Ντούντα. Ξανά ο Σιούτης εκεί, ο Τέντια μέσα στην περιοχή. Βγάλουν δύσκολα οι γηπεδούχοι. Μακριά τώρα ο Μπότσι. Κυρκυλής δεν μπορεί να κατεβάσει. Δέχεται την πίεση δύο αντιπάλων του. Τελικά θα κερδίσει την μπάλα. Θα πάρει και το φάουλ. Κυρκυλής με την επιμονή του πήρε αυτό το φάουλ. Που θα εκτελέσει Βάγκερ. Το εκτελεί με στόχο τον Κυρκυλή. Στα δεξιά εκείνος με τη μία για το Σιούτη. Ο Σιούτης τώρα κρατάει. Ανοίγει στα αριστερά. Δεν είναι καλή η πάσα του. Βγαίνει ο Γεράνης για τον Γκούμα. Αργεί ο Γκούμας αλλά κρατάει. Παρά την πίεση δύο αντιπάλων του παίρνει και το φάουλ. Τώρα θα έχουμε και την τρίτη αλλαγή για τα Βρυλίσσια. Με το νούμερο 16 θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Μακρυπίδης. Θα βγει ο Λιάτης. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Έχει δεχτεί και το χτύπημα στο πρώτο μέρος. 86ο λεπτό. Ο Λιάτης θα αφήσει τη θέση του στον Μακρυπίδη.
Κένταυρος Βρυλισσίων, Βρυλίσσια 1-1. Στο τοπικό ντέρμπι, ένα μάτς που κρίνει σε μεγάλο βαθμό την παραμονή και για τις δύο ομάδες. Γηπεδούχος Κένταυρος και με την ισοπαλία βολεύεται ουσιαστικά. Τα Βρυλίσσια είναι αυτά που καίγονται περισσότερο και θέλουν μόνο νίκη σήμερα. Πίεση εκεί από τον Καζάκο Νικολαίδης. Προσπαθεί να αποφύγει την πίεση του Κυρκυλή. Θα τα καταφέρει. Μπαίνει σε μεγάλη περιοχή. Σεντράρι. Θα μπλοκάρει ωστόσο ο Τσουκαλάς. Και δίνει συνέχεια με βολέ. Τσιπούρας εκεί. Κερδίζει. Τώρα έχουμε την κόντρα και ο Ντέντια θα πάρει το πλάγιο από τον Μανίκα. Κόντρα στη ροή του αγώνα, τα Βρυλίσσια δέχτηκαν τον γκολ. Έχασαν τον προβάδισμα που είχαν. Να δούμε αν θα μπορέσουν να πετύχουν και δεύτερο γκολ στο τέλος. Θυμίζω ότι είχε ανοίξει το σκορ στο 20 ο Ντέντια. Μετά την εξαιρετική ασίστ του Λιάτη. Ενώ στο 69 ο Τούντας με σούτ έφερε το μάτσα ίσα. Τώρα ο Κλάδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει τη σέντρα μπάλα κοντράρι. Κεφαλιά πάσα. Ο Τούντας απομακρύνει. Κεφαλιά το Δημητρέλο, δύσκολα σε κόρνερ εκεί ο Κάρο. Ο Δημητρέλος έκανε την κεφαλιά σχεδόν από το ύψος μεγάλης περιοχής. Μπάλα πήγε ψιλοκρεμαστά. Ο Κάρο έβγαλε δύσκολα σε κόρνερ. Κόρνερ θα εκτελεστεί. Τώρα από τα δεξιά. Απομακρύνει. Σε πλάγιο ο Τσιπούρας, δεν ήταν καλά εκτελεσμένο το κόρνερ από τον Μακρυπίδη. Ποιος θα εκτελέσει και το πλάγιο. Έχουμε νέο κόρνερ τώρα. Κέρδισε. Ο Βρυλής είναι από την παρέμβαση του Πουκάμισα. Αυτή τη φορά θα το εκτελέσει ο Δημητρέλος στο κόρνερ. Το αριστερό πόδι από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Βρυλισσίων. Τις τελευταίες ευκαιρίες των φιλοξενούμενων να πετύχουν γκολ. Το κόρνερ εκτελείται, η μπάλα ψηλά. Ο Ραμπατζής παίρνει την κεφαλιά, υπάρχει ωστόσο επιθετικό φάουλ. Έτσι κι αλλιώς η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Κάρο. Ωστόσο υπήρχε νωρίτερα επιθετικό φάουλ πάνω στον Καπλάνη. Δεκοστό 8ο λεπτό. Κένταυρος Βρυλίσσια 1-1. Ο Γκρέκος γεμίζει. Ο Γκούμας προς τα πίσω. Ο Ντέντια παίρνει την κεφαλιά. Η μπάλα περνάει στα δεξιά για το Σιούτι. Ωραία η κίνηση του Σιούτι. Τώρα έχει την επιλογή να κάνει την πάση για τον Κλάδη. Πολύ ωραία. Ωστόσο εκεί λέγει ο Τούντας και θα απομακρύνει. Να υπάρχει φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Κλάδη. Το μαρκάρισμα αυτό. Διακοπή στο παιχνίδι ο Κάρο. Δείχνει να έχει τραυματιστεί. Θα μπουν. Μπήκα τώρα στο αγώνα του. Δώσε τις πρώτες βοήθειες. Ο 21 το λεπτό πλέον. Φάουλ εκτελείται. Μπάλα περνάει, ο Δημητρέλος είναι εκεί. Θα γεμίσει με στόχο τον Σιούτη, εκείνος κατεβάζει. Δεν ήταν ο Σιούτης, με συγχωρείτε, ήταν ο Μακρυπίδης. Μπάλα χάθηκε πάντως. Τώρα ο Καπλάνης ανοίγει, βγει ο Βάγκερ δυνατά, ο Καπλάνης προσπαθεί να ξανανοίξει. Δεν τον ευνοούν οι κόντρες. Κυρκυλής ανεβάζει την ομάδα του και τώρα ψάχνει στα δεξιά με πολύ ωραία μπαλιά το σιούτι. Εκείνος θα κάνει ένα κοντρόλ. Δύσκολα, κρατάει την μπάλα ωστόσο. Για να δούμε, τελευταίες προσπάθειες, πλάγιο για τα Βρυλίσσια. Yeah.
στο 90 πλέον. Κένταυρος Βρυλίσια 1-1. Πλαγιοκτελεί ο Κυρκυλής. Απομακρύνει ο Τσιπούρας. Η μπάλα στον κλάδι. Δεν μπορεί να γεμίσει. Απομακρύνει δυνατά ο Καζάκος. Κυνηγάει ο Μπότσι την μπάλα. Είναι ο Βάγκερ ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο εκεί. Δεν ρίσκαρε. Βάγκερ ο οποίος τραυματίστηκε κιόλας στη φάση αυτή. Όταν υπερπροσπάθεια να προλάβει την μπάλα. Εκτελείται με στην περιοχή ο Μπότσι, προσπαθεί να κάνει το κοντρόλ. Ο πρώτα εκεί Κόντερς, μπάλα φτάνει στα αριστερά. Ο Καζάκος δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Έχουμε το πλάγιο για τα Βρυλίσια. Και τελικό σφύριγμα στο παιχνίδι. Κένταυρος Βρυλισσιών, ο Βρυλισσιών 1-1 στο τοπικό ντέρμπι. Ένα μάτς που και οι δύο ομάδες ήθελαν την παραμονή, ήθελαν την νίκη για να εξασφαλίσουν την παραμονή στην κατηγορία. Δεν την πήρε καμία. Ο Κένταυρος είναι ο ευνοϊσμένος της υπόθεσης. Παρέμεινε μακριά από τη ζώνη των Μπαράζ. Η ουσία είναι ότι τα Βρυλίσια έχουν ακόμη πολύ δύσκολο έργο για τη συνέχεια. Από το sportaltv.gr, τον Μπάμπη Πουλούτσι που ήταν στη μετάδοση, τον Τηλέμαχο Τριανταφυλλίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να έχετε όλοι ένα ευχάριστο βράδυ.